Προστάτες των δασών στο Πήλιο είναι τα μέλη του υπηκού ομίλου που εθελοντικά κάνουν περιπολίες σε όλα τα μονοπάτια της περιοχής. Σύμμαχοι βέβαια στο δύσκολο έργο, τα πανέμορφα άλογα που τους βοηθούν να κινούνται γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι τα μέλη του υπηκού φυσιολατρικού ομίλου Μιλιαών, οι οποίοι περιπολούν εθελοντικά και συμβάλλουν στην πυροπροστασία του Πηλίου. Αυτή τη στιγμή κάνουμε επιτήρηση μέσα στη φύση στο δάσος για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ειδικά τη θερινή περίοδο, από φωτιές. Δίνουμε μεγαλύτερη βάση το καλοκαίρι για τις φωτιές και όλη την άλλη την περίοδο, ειδικά από φέτος τουλάχιστον, θα ξεκινήσουμε πιο εντατικά ό,τι αφορά την ξύλευση, γιατί έχουμε παράνομη υλοτόμηση. Πριν το ξεκίνημα των περιπολιών, ο Μπαρμπαζίσης φροντίζει να γαλινεύει με τη φλογέρα του άλογα και αναβάτες. Τα άλογα θέλουν και αυτά τη μουσικήτα να ηρεμήσουν, να πάρουν την πορεία και να πάνε καλά. Τα άλογα είναι τα πιο νοητά ζώα του κόσμου. Οι περιπολίες γίνονται κατά ομάδες και με άρτιο συντονισμό. Η διατήρηση της ελληνικής φυλής των αλόγων είναι ένας από τους στόχους του υπηκού φυσιολατρικού ομίλου Μιλιαών, που τους ενώνει η αγάπη για τα άλογα και την φύση. Ο υπηκός φυσιολατρικός ομίλος Μιλιαών ιδρύθηκε το 2006 με πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση της ελληνικής φυλής. Ασχολείται ακόμα με τον υπηκό τουρισμό και τον αθλητικό, την αθλητική υπασία. Όλοι οι συνδραστηριότητες του υπηκού ομίλου Μιλιαών είναι συνεφασμένες με το φυσικό τρόπο ζωής. Μία από τις δράσεις του ομίλου που μπορεί κάποιος να έρθει και να κάνει είναι η ελεύθερη υπασία. Και παίρνουν από εκεί ο ομιλός μας έχει και κάποιους αθλητές, οι οποίοι παίρνουν μέρος στην υπική αντοχή ή αλλιώς endurance. Και έχουμε πάρει αρκετές προκρίσεις. Τα μέλη του υπηκού φυσιολατρικού ομίλου Μιλιαών συμβάλλουν στην διατήρηση των παραδόσεων, αλλά κυρίως στην πυροπροστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.